Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Αναμειγνύουμε το γάλα με τον ζεστέ και τον κρόκο. Τα σουρώνουμε σε ένα κατσαρολάκι. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά να γίνουν κρέμα. Όταν είναι έτοιμη, την κατεβάζουμε από τη φωτιά και αρωματίζουμε με τις βανίλιες. Αναμειγνύουμε την μαγιά με το χλιαρό γάλα. Δύο κουταλιές αλεύρι και αφήνουμε για 5 λεπτά. Προσθέτουμε το αυγό, την άχνη και ανακατεύουμε. Βάζουμε τη λιωμένη μαργαρίνη. Το αλεύρι. Λίγο αλάτι και δουλεύουμε να γίνει ζύμη. Τη σκεπάζουμε και την αφήνουμε 2 ώρες να φουσκώσει. Όταν είναι έτοιμη, την πλάθουμε ελαφρώς και την ανοίγουμε σε φύλλο. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Βουτυρώνουμε όλη την επιφάνεια. Διπλώνουμε στην μέση και βουτυρώνουμε. Διπλώνουμε το 1 τρίτο και βουτυρώνουμε. Και καλύπτουμε με το υπόλοιπο 1 τρίτο. Αλευρώνουμε ένα πιάτο. Τοποθετούμε την ζύμη. Την αλευρώνουμε. Καλύπτουμε με μεμβράνη και τη βάζουμε στο ψυγείο για μία ώρα. Όταν είναι έτοιμη, την ανοίγουμε σε φύλλο. Και την κόβουμε σε λωρίδες με πάχος ένα δάχτυλο. Στριφογυρίζουμε να πάρουν σχήμα κορδονιού και δίνουμε το χαρακτηριστικό σχήμα των πρέτσελ. Τα τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί και γεμίζουμε τις τρύπες με κρύα κρέμα. Τα σκεπάζουμε και αφήνουμε να ξεκουραστούν για 30 λεπτά. Αλείφουμε με κρόκο αυγού και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν.
Πριν σερβίρουμε, τα αλείφουμε με μαρμελάδα βερίκοκο και τοποθετούμε αμύγδαλα φιλέ. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία και χρόνια πολλά!